Ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ, σε μια έκτακτη συνέντευξη που συγκάλεσε το Σωματείο των Εργαζόμενων στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας και η Ένωση των Νοσοκομειακών Γιατρών στο ίδιο νοσοκομείο. Αφορμή για αυτή την συνέντευξη τύπου είχε να κάνει η χθεσινή τοποθέτηση των τριών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ του Νομού Υγείας σχετικά με τη στήριξη της δημόσιας υγείας στο νομό. Πριν κάνω την τοποθέτησή μου σε αυτό, θα ήθελα για άλλη μια φορά δημόσια να εκφράσω το θαυμασμό μου και τις ευχαριστίες μου για τη συμμετοχή του απλού πολίτη και των συναδέλφων στο μεγάλο συναντητήριο που έγινε την περασμένη Παρασκευή, που σκοπό είχε την ανάδειξη των προβλημάτων, το δυνάμωμα των αντιδράσεων για την αναβάθμιση, τη στελέχωση και τη χρηματοδότηση του νοσοκομείου της Αμαλιάδας. Υπόσχεση ότι οι αγώνες θα έχουν συνέχεια είναι δεδομένη. Τώρα στο προκείμενο. Αισθάνομαι οργή διαβάζοντας το κείμενο που συνυπογράφουν τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ντροπή για τις θέσεις τις οποίες εκφράζω. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τις θέσεις τους με αφορμή τις προτάσεις, το προσχέδιο της έκτης υγειονομικής περιφέρειας για την αναδιάρθρωση των δομών υγείας του νομού υγείας. Οι θέσεις των τριών βουλευτών, όπως εκφράζονται από τις δηλώσεις, είναι ότι το προσχέδιο αυτό προβλέπει αναβάθμιση των νοσοκομείων της υγείας, Πύργου και Αμαλιάδας και ως εκ τούτου λιγότερη ταλαιπωρία και βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας στον πολίτη. Είναι ψέματα αυτά. Ή δεν ξέρουν τι σημαίνει δημόσια υγεία ή σκόπιμα θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Επικαλούνται την ανάπτυξη τριών κλινικών του παθολογικού τομέα στην Αμαλιάδα. Θα τους θυμίσω ότι εδώ και 2,5 χρόνια το νοσοκομείο της Αμαλιάδας και συγκεκριμένα ο παθολογικός τομέας, η παθολογική κλινική, ψυχοραγεί και αν στέκεται ακόμα στα πόδια της και λειτουργεί, λειτουργεί χάρη στο φιλότιμο των δύο γιατρών που έχουν απομείνει. Αν δεν ήθελαν να κάνουν κάτι, θα είχαν παρέμβει να προσληφθούν γιατροί και να δουλεύει τουλάχιστον στοιχειωδώς ο παθολογικός τομέας. Το ίδιο συμβαίνει και με τη χειρουργική κλινική. Αλλά εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Πώς θα αναβαθμίσουμε το νοσοκομείο της Αμαλιάδας? Πώς θα παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας προς τον πολίτη? Πώς θα εδραιώσουμε τη λειτουργία αυτού του νοσοκομείου όταν μέσα σε αυτό το προσχέδιο δεν προβλέπεται σωστή πρωτοβάθμια υγεία στο Δήμο της Ήλιδας παρά μόνο στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας? Αλλά και πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα και πώς θα εφημερεύει σε καθημερινή βάση, όπως ανέλησε ο διοικητής της έκτης υγειονομικής περιφέρειας, όταν σε αυτό το προσχέδιο δεν προβλέπονται τρεις βασικές κατηγορίες, δηλαδή ορθοπαιδικό τμήμα, μαιευτικό γυναικολογικό τμήμα και άκουσον ούτε παιδιατρικό? Πώς θα λειτουργήσει ένα βαθμιδιόνο το νοσοκομείο της Αμαλιάδας όταν δεν προβλέπεται τμήμα επιγόντων περιστατικών? Είναι πρωτάθλητο να λέμε ότι λειτουργεί νοσοκομείο σε 24ωρη βάση χωρίς τμήμα επιγόντων περιστατικών. Και κατ' επέκταση βέβαια πώς θα γίνονται τα προγραμματισμένα χειρουργεία και τα λοιπά και λοιπή νοσηλεία. Στη συνέχεια, θεωρώ ότι προσβάλλει όχι μόνο τους εργαζόμενους τους οποίους σήμερα εκπροσωπώ, αλλά θεωρώ ότι προσβάλλει όλους τους παράγοντες που συμμετείχαν σε αυτή τη διαβούλευση που οργάνωσε η έκτη Υγειονομική Περιφέρεια και που συντεταγμένα όλοι ήταν αντίθετοι με αυτό το προσχέδιο.
εργαζόμενοι, φορείς, δήμος, ιατρικός σύλλογος, εμπορικός σύλλογος, οι πάντες ήταν αντίθετοι με αυτό. Δηλαδή όλοι δεν έχουν γνώση, όλοι δεν έχουν άποψη την των τριών βουλευτών. Στο δεύτερο κομμάτι, κατηγορεί αόριστα, και αφού το κάνει, εμείς σαν σωματείο παίρνουμε θέση, εάν θέλουν να κατονομάσουν κάποιους άλλους, να βγούμε όνομα και επώνυμο να το κάνουμε. Κατηγορεί αυτούς που αντέδρασαν την Παρασκευή που μας πέρασε, που φωνάξαν για τους κινδύνους που διατρέχουμε, για το μελλοντικό κλείσιμο του νοσοκομείου, που είναι ορατό πια, γιατί δεν είναι απαραίτητη υπουργική απόφαση για να κλείσει μια νοσηλευτική μονάδα, όταν δεν έχεις γιατρούς και προσωπικό, ούτε χρήματα για να μπορέσεις να τα απεξέλθεις στις ανάγκες σου, μοιραία μπορείς να κλείσεις από μόνος σου. Μας κατηγόρησαν, μεταξύ άλλων, για μαυρογιαλούρους. Μας κατηγόρησαν ότι εδραιώσαμε ή αναρριχηθήκαμε ή κάναμε καριέρα με άλλες εξουσίες. Θα τους θυμίσω ότι εμείς δεν είμαστε πολιτικοί και ότι ο Μαυρογιαλούρος ήταν υποψήφιος βουλευτής. Δεν ήταν εργαζόμενος ούτε φτωχός πολίτης που επισκέπτεται το νοσοκομείο. Δεν μας αγγίζουν λοιπόν αυτές οι κατηγορίες. Θα τους θυμίσουμε ότι δεν κάναμε καριέρα. 33 χρόνια μέχρι τώρα υπηρεσία που έχω, τα 25-28 είμαι στο σωματείο των εργαζόμενων. Αυτό δεν λογίζεται καριέρα. Ούτε κάναμε ποτέ επιλεκτική αντιπολίτευση. Δηλαδή το να αντιδρούμε για το κοινωνικό αγαθό που λέγεται υγεία σημαίνει αντιπολίτευση. Εδώ θα σας παραθέσω, πιστεύω ότι περισσότερο τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, δεκάδες δελτία τύπου, δεκάδες κινητοποιήσεις, δεκάδες ανακοινώσεις του 10, του 11, του 12, του 13, του 14, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν στην κυβέρνηση και ήταν κάποιοι άλλοι. Και το ίδιο που κάνουμε τώρα, κάναμε και τότε, γιατί είμαστε συνεπείς και στο λόγο μας και στις πράξεις μας. Όσο για τη φιέστα του Γεωργιάδη τότε με τα εγκαίνια της Νέας Πτέρυγας, να θυμίσουμε στους τρεις συμπαθείς βουλευτές ότι τότε συνειδητά το Σωματείο Εργαζόμενων στην Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας απήχε από αυτό το αποκριάτικο ξεφάντωμα που στήθηκε και όχι μόνον αυτό, βγήκαμε με δελτίο τύπου, καταγγείλαμε αυτό το γεγονός και όχι μόνον αυτό, είχαμε και τρίωρη στάση εργασίας την ίδια ημέρα. Ας ψάξουν αλλού να βρουν συνοδοιπόρους και να δουν ποιοι ήταν τότε στη συγκεκριμένη φιέστα εδώ. Θεωρώ σκόπιμο και χρήσιμο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στο νομό μας, αντί να ασχολούνται με πυροτεχνήματα και φωτοβολίδες, οι οποίες σβήνουν άμεσα μετά από λίγο χρόνο, θα ταπεινά, θα σύστηνα στους συμπολίτες τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ασχοληθούν σοβαρά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα και το νοσοκομείο του Πύργου και το νοσοκομείο της Αμαλιάδας όπως και πανελλαδικά. Να ασχοληθούν με τις 4.500 προσλήψεις προσωπικού που είχε ο Υπουργός, ο Πρωθυπουργός τον Απρίλιο φέτος και που δεν έγινε καμία. Να ασχοληθούν με το κλείσιμο της μευτικής κλινικής στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Να ασχοληθούν με τις δομές της ψυχικής υγείας που με βάση τότε την συμφωνία του Λιγουρέντζου 31 12 του 15 κλείνουν όλα τα ψυχιατρικά τμήματα στην Ελλάδα και να μας πούν τι έχουν κάνει γι' αυτό.
να ασχοληθούν με τη διάλυση των προνοιακών μονάδων, να ασχοληθούν με την ΕΣΑΝ, την περιβόητη, που ήδη έχει ξεκινήσει διασύνδεση με ενιαίους οργανισμούς σε νοσοκομεία, που σημαίνει μετακινήσεις, καταβούληση και κλείσιμο μονάδων κλινικών ή και νοσοκομείων ακόμα. Παράδειγμα, Φλέμμη Ξυγμανόπουλο, πρόσφατο. Να τους θυμίσουμε ότι έχουν φύγει την τελευταία πενταετία 20.000 άνθρωποι από τα νοσηλευτικά ιδρύματα, με συντάξεις. Να τους θυμίσουμε ότι δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη πάνω σε αυτές τις απουσίες. Να τους θυμίσουμε τη θέση του Υπουργού Υγείας για τις μονάδες εντατικής θεραπείας, όταν του θέσαμε ότι πρέπει να αναπτυχθούν δημόσιες μονάδες εντατικής θεραπείας και του υπενθυμίσαμε ότι 180 έχουν αρχίσει να λειτουργούν στο ιδιωτικό τομέα. Τι θα γίνει με την έλλειψη του προσωπικού? Η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι θα απολυθούν. Θα απολυθεί το προσωπικό που απασχολείται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, είναι το προσωπικό του ΚΕΡΠΝΟ, και αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, λέει, θα προσλάβουμε με μπλοκάκι. Θα τους θυμίσουμε ότι το 2015 τα νοσοκομεία έχουν απορροφήσει, προβλέπεται μέχρι το τέλος του έτους, να απορροφήσουν το 50% των επιχορηγήσεων που έπρεπε να έχουν πάρει για λειτουργικά τους έξοδα. Να τους θυμίσουμε ότι το 2014 τα νοσοκομεία είχαν επιχορηγηθεί με 1.700.000 δις, το 2015 με 400 εκατομμύρια, μέχρι το τώρα. Να τους θυμίσουμε ότι στον προϋπολογισμό του 2015-2016 προβλέπεται περικοπή 1.85 δις από τις επιχορηγήσεις στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τόσα πολλά. Θεωρώ και πάλι τα προβλήματα στα νοσοκομεία και ειδικά στο νοσοκομείο το δικό μας είναι τεράστια. Το νοσοκομείο καταραίει. Ας ασχοληθούν σοβαρά με αυτό το θέμα και ας αφήσουν τα παιχνίδια και το κρυφτό. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να μπούμε σε αυτή τη λογική, σε αυτή τη διαδικασία. Ό,τι κάναμε χθες, θα κάνουμε σήμερα, θα κάνουμε και αύριο. Το μόνο μας όπλο είναι η αλήθεια, η ειλικρίνεια και η στήριξη του κόσμου. Μεγάλη κινητοποίηση της Σαμαλιάδας για να βάλουν τώρα την ανακοίνωση. Θεωρώ ότι. Ρίχναν τότε στην κινητοποίηση να πούν τα ίδια πράγματα όπως ερχόντουσαν παλαιότερα. Κύριε Γιάννη, βασικά την ερώτηση αυτή έπρεπε να την κάνετε στους ίδιους. Πρώτον. Δεύτερον, υποθέτω ότι η απουσία δεν ήταν τυχαία την Παρασκευή. Και τρίτον, φυσικά και ενόχησε η αντίδραση του σωματείου, αλλά κυρίως η αντίδραση όλης της κοινωνίας. Δεν μπορεί να θεωρηθούν τρελοί οι 2.000 λαού που κατέκτησαν την Παρασκευή την Αμαλιάδα με πορεία, με παρουσίες, με τοποθετήσεις, δεν μπορούν να θεωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι εκτός τόπου και χρόνου. Πιστεύετε ότι αυτοί μπορούν να κάνουν κάτι ή το κάνουν επίτηδες για το νοσοκομείο της Αμαλιάδας? Είναι ανεπαρκής δηλαδή, ή έχουν κάποια σκοπιμότητα? Θα σας πω ότι για να βοηθήσουν, να βοηθήσουν ένα άλλο νοσοκομείο ή κάτι άλλο. Θα σας πω. Θεωρώ ότι με βάση το τρίτο μνημόνιο προβλέπεται οι ενιαίοι οργανισμοί να γίνουν κατανομό και βέβαια σταδιακά η κατάργηση 50 νοσηλευτικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα. Μέσα στα 50 είναι και το νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Το έχουν υπογράψει και δεν μπορούν να κάνουν κάτι, εννοείται. Εδώ πρέπει να έχουμε ειλικρίνεια όμως.
δεν τους δίνουν ρόλο. Εάν υπογράφουμε κάτι και δεν μπορούμε να το ανατρέψουμε, τουλάχιστον δεν βγαίνουμε να καταγγείλουμε αυτούς που έχουν ειλικρίνεια και θάρρος να καταγγείλουν όλες αυτές τις μεδοδεύσεις. Επικοινώνησε μαζί σας κάποια στιγμή στο διάρκεια της δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, δεν έχει επικοινωνήσει ποτέ κανένας, ούτε καν ένα τυπικό ψήφισμα, ας πούμε, την ημέρα της Παρασκευής, δεν πήραμε στα χέρια μας για αυτό το θέμα. Να θυμίσω, και τι να πρωτοθυμίσω τώρα, ότι προεκλογικά όλοι ήσαν εδώ, όλοι καταργούσαν τα μνημόνια, όλοι μιλούσαν για επαίσθητους οργανισμούς που καταργούσαν μονάδες Ελλήνες. Τι να πρωτοπούμε τώρα αυτή τη στιγμή? Εσύ άλλο, έχεις άλλη ερώτηση για μένα? Όχι, εγώ το μόνο που θέλω να μάθω είναι αν ξέρουμε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται το σχέδιο, αυτό το σχέδιο. Είναι μια καλή, είναι πολύ καλή ερώτηση. Με βάση τα δεδομένα, όπως σας είπα προηγουμένως, προβλέπονται μειώσεις των δαπανών στη δημόσια υγεία. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που συνέταξαν αυτό το προσχέδιο. Όχι, μάλλον δεν ξέρουμε. Δεν παραδέχεται κανένας ποιος είναι ο συντάκτης αυτού του προσχεδίου. Κάποιος το συνέταξε. Και οι πέτρες στην υγεία ξέρουν ποιοι έχουν συντάξει αυτό το έργο. Να φύγουμε από αυτό. Είναι δυνατόν μέσα σε έναν ορίζοντα τετραετίας, όπως ήδη λένε ότι θα εφαρμοστεί αυτός ο υγειονομικός χάρτης, αυτή η ανασύνταξη ορδομών υγείας, είναι δυνατόν να γίνει επάντρωση στα νοσοκομεία με αυτό το προσωπικό που λέμε? Εμείς τους προκαλούμε αυτή τη στιγμή ένα παθολόγο, ένα χειρουργό να δώσουν, εν πάση περιπτώσει. Να μπορούμε να λειτουργούμε υποτυπωδώς στοιχειοδός. Και μιλάμε τώρα για 6 παθολόγους στην παθολογική ή για 6 χειρούργους στην χειρουργική. Βασικά πιστεύω ότι είναι ανεφάρμοστο στον ορίζοντα αυτό που θέτουν οι υπεύθυνοι, είναι ανεφάρμοστο αυτό το προσχέδιο. Μέχρι των νοσοκομειακών γιατρών του νοσοκομείου της Αναλιάδας, ήθελα να πω ότι η προχθεσινή εκδήλωση στο συλλαλητήριο δεν στερφόταν εναντίον κανενός. Δεν στερφόταν εναντίον κομμάτων, δεν στηριζόταν από κόμματα, στηριζόταν μόνο από τον λαό. Και ο σκοπός ήταν η ενίσχυση του νοσοκομείου της Αμαλιάδας έτσι ώστε να μην κλείσει. Και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, όσο δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί εμείς όπως έχουν έρθει τα πράγματα, σαν γιατροί δεν μπορούμε άλλο. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις κυρίως στην παθολογική και στη χειρουργική, αλλά και σε όλα τα τμήματα. Και αυτό που θέλω να τονίσω επίσης είναι ότι εμείς δεν στερφόμαστε εναντίον κανενός, ούτε των συναδέλφων του νοσοκομείου του Πύργου κυρίως. Δεν υπάρχει καμία κόντρα τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά, ούτε θέλω να αποδυνάμω στο νοσοκομείο του Πύργου. Αντιθέτως, είναι το νοσοκομείο πυλώνα και χρειάζεται και εκείνο ενίσχυση. Αλλά δεν αρκεί από μόνο του. Γι' αυτό οπωσδήποτε πρέπει να διατηρηθεί η λειτουργία του νοσοκομείου της Αμαλιάδας, βασικά πρέπει να ενισχυθεί. Γιατί αν δεν ενισχυθεί, θα κλείσει το νοσοκομείο. Και αυτό θα είναι σε βάρος του λαού. Της υγείας του λαού, της υγείας. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν ανακατευόμαστε σε κομματικά, δεν έχουμε καμία σχέση με κομματικά, ούτε καριέρες στήριζουμε βέβαια, εννοείται, εμείς άλλη είναι η δουλειά μας, εραστέχνες είμαστε εντελώς σε αυτό το τομέα του μεκατισμού, δεν ασχολούμαστε με αυτά. Και δεν έχω να πω τίποτα άλλο από την αλήθεια αυτό. Δεν στρεφόμαστε εναντίον κομμάτων, εναντίον κυβέρνησης, εναντίον κανένας. Αυτό που ζητάμε είναι ενίσχυση. Μια ερώτηση. Οι κλίνες που έχει το νοσοκομείο της Αμαλιάδας, με το σχέδιο, με το προσχέδιο της έκτης ΕΠΕ, μαζί με τις κλίνες του νοσοκομείου του Πύργου, καλύπτουν τον νομό? Καλύπτουν τον νομό. Μαζί. Οι 100 και οι... 88 έχει το νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Το προσχέδιο προβλέπει 100. 100 οργανισμός. Μαζί με τον οργανισμό του Πύργου. Είναι μαζί με το σε πλήρη ανάπτυξη καλύπτουν τις ανάγκες του νομού. Φτάνουμε στις 330, ναι. Δεν περίπου. Ο πύργος μπορεί να αναπτύξει περισσότερα κρεβάτια. Να αναπτύξει περισσότερα. Έχει τη δυνατότητα να. Στην παρούσα φάση καλύπτεται? Στην παρούσα φάση όχι. Υπολείπονται κάποια κρεβάτια. Ναι. Γιατί λοιπόν δεν μιλάμε για αυτό το θέμα, ότι δεν καλύπτεται η υγεία? Δεν καλύπτεται όχι τώρα, εδώ και χρόνια. Εδώ και χρόνια. Ναι.
Και λέμε τώρα, όχι εσείς. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Το απλό. Το απλό, αυτό, γι' αυτό λέω, ζητάμε ενίσχυση άμεσα. Όχι σε 5 χρόνια. Τώρα χρειάζεται. Σε 5 χρόνια, αν συνεχιστεί η κατάσταση έτσι, όχι σε 5 χρόνια. Σε 2 μήνες δεν πάει. Να ρωτήσω εγώ κάτι, δεν ξέρω αν είστε αρμόδιος να μου απαντήσετε, εντάξει, μπορεί να μην ξέρετε. Οι εισαγωγές που κάνουμε σε αρρώστους στο νοσοκομείο Μαλλιάς με του Πύργου, πόσο είναι, δηλαδή, σε αντιστοιχεία σε εισαγωγές από το ένα με το άλλο, πόσο είναι, περίπου. Ακριβώς δεν ξέρω. Μέχρι περίπου, να μας πείτε, περίπου. Εμείς είχαμε πολύ μεγάλη ποιότητα. Το τελευταίο χρόνο όμως, λόγω της ειδήσης του Ζωτουκού, έχουμε χάσει πολλές εφημερίες. Δεν εφημερεύουμε συνεχώς κάθε μέρα. Εφημερεύουμε περίπου τις μισές ημέρες. Αυτό είναι σαν αποτέλεσμα της μείωσης ποιότητας. Μπορείτε να μας πείτε κάποια στιγμή εσείς που είστε για πιο. Κοιτάξτε, το θέμα της ποιότητας ή το θέμα των δικτών δεν είναι αντικειμενικό πράγμα για να συγκρίνουμε καταστάσεις. Συγκρίνεις δύο ίδια πράγματα ή δύο διαφορετικά όταν έχεις δώσει τα εφόδια να μπορούν να παράγουν έργο. Δηλαδή, όταν το νοσοκομείο της Αμαλιάδας έχει το προσωπικό, έχει τη χρηματοδότηση, εκεί θα κρίνεις αν όντως έχει ανταποδοτικότητα, έχει προσφορά ή δεν έχει. Μοιραία, όταν δεν έχει καλύψει τις ανάγκες σε προσωπικό, σε χρηματοδότηση κλπ., είναι μοιραίο οι δείκτες να πέφτουν. Αυτό το επιχείρημα που το κάνει σκόπιμα το Υπουργείο και όλες τις υπηρεσίες του να μιλάει για δείκτες αποδοτικότητας ή δείκτες κάλυψης, να το πούμε έτσι, δεν είναι σωστό. Γιατί για να πάρεις κάποια πράγματα πρέπει να δώσεις τα αντίστοιχα εργαλεία που πρέπει να δουλέψει αυτή η μηχανή. Τουλάχιστον όταν ήταν υγιής. Σαφώς ήταν. Σαφώς. Όταν το νοσοκομείο εφημέρευε σε καθημερινή βάση, είχε πολύ υψηλούς δείκτες κάλυψης. 70% η χειρουργικός τομέας με 80, 110% κάλυψη ο παθολογικός τομέας, χιλιάδες προσελεύσεις στα εξωτερικά ιατρία και ούτω καθεξής.